σήμερα είναι προγραμματισμένη στάση εργασίας και κινητοποίηση στην 7η ΥΠΕ για τα ζητήματα που αναφέρατε πριν από λίγο. Και βεβαίως το σύνολο των ζητημάτων της υποστελέχωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και όχι μόνο, με ειδικότητες γιατρών, νοσηλευτών, μεταφορέων, βοηθών θαλάμων, καθαριστριών, όπως αναφέρατε, που ήδη ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνησή του, δείχνει το δρόμο της εξόδου για να μπουν μέσα οι εργολάβοι. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πει ότι το Υπουργείο δεν είναι απλώς παρατηρητής των γεγονότων ή ουσιαστικά αυτός που κάνει περιγραφή των προβλημάτων. Γιατί πάντα στις ερωτήσεις των βουλευτών περιγράφει ο κ. Γεωργιάδης ότι αναγνωρίζει τα προβλήματα, αλλά πρέπει να κοιταχτεί στο καθρέφτη του η κυβέρνηση και του Υπουργείου για να δει την αιτία των προβλημάτων. Αν αυτή τη στιγμή ήθελε πραγματικά να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και να βρεθεί ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αναφέρει, θα άλλαζε τις προϋποθέσεις προκηρύξεων που βγαίνουν και επικαλείται ότι βγαίνουν άγονες. Αν ήθελε να μην βγουν άγονες οι προκηρύξεις, όπως λέει, θα έπρεπε να αλλάξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, να δοθούν κίνητρα επιστημονικά στο νέο προσωπικό που βγαίνει από τα πανεπιστήμια να έρθει στο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σήμερα, είναι η τελευταία μέρα που στο Βενιζέλιο είναι οι ιδιώτες γιατροί που έχουν έρθει, έχουν μεταφερθεί για να βοηθήσουν εκεί την κατάσταση. Και τώρα αυτό που ο κύριος Γεωργιάδης και το Υπουργείο σήμερα λέει είναι κάτι υπομονή για άλλο ακόμα ένα μήνα στους ιδιώτες γιατρούς και ζητάει να βεβαίως ακόμα μια λίστα ιδιωτών αναισθησιολόγων. Και την ίδια ώρα η διαρροή από τα νοσοκομεία και οι προκηρύξεις που κάνει έστω αυτές οι ελάχιστες ανακατανέμει το προσωπικό που υπάρχει ήδη στα νοσοκομεία. Ήδη στον Άγιο Νικόλα δεν θα μείνει κανένας αναισθησιολόγος από αυτή την προκήρυξη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μια εξειδικευμένη αναισθησιολόγος μετακινείται στο Βενιζέλιο. Άρα εδώ μιλάμε και για κλείσιμο κλινικών και για συρρήκνωση κλινικών. Μιλάμε για κλείσιμο κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας που είναι κλειστά κρεβάτια, κλειστά κρεβάτια χειρουργικά. Και βεβαίως έχουμε το νέο τώρα τρόπο στελέχωσης τμήματων αναλόγως με το πόσους ασθενείς έχουν. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Ανεβοκατεβαίνει η στελέχωση των τμήματων και ιδιαίτερων των εντατικών αναλόγως αν έχεις πολλούς ή λίγους. Καταλαβαίνει κανένας ότι εδώ πάμε σε μια πλήρη αποδόμηση με συνειδητή πλέον προσπάθεια της κυβέρνησης του Υπουργείου και των διευθυντικών στελεχών σε αναπεριφέρεια, ακριβώς και με τη δυνατότητα που δίνεται, που θέλει να δώσει το Υπουργείο ιδιώτες γιατροί, μάλλον γιατροί του Δημοσίου να έχουν ιδιωτικά ιατρία έξω και αντίστοιχα να γίνονται ιδιωτικά χειρουργία μέσα. Τότε πλέον μιλάμε για πλήρη αποδιάθρωση του ό,τι έχει απομείνει ακόμα από δημόσιο σύστημα υγείας. Η αλήθεια είναι, κύριε Βρυσαλή, ότι δεν τα προλαβαίνει όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όλα αυτά τα οποία σημειώνονται μέσα στο χώρο της υγείας. Κάθε φορά που θα επισκεφθείς ένα νοσοκομείο ή κάθε φορά που θα διαβάσεις μια είδηση, βλέπεις άλλα δεδομένα που έρχονται και φορτώνουν ένα επιβαρημένο σύστημα υγείας, το οποίο καλά λέτε, δεν ξέρω, νοσεί πάρα πολύ βαριά και το οποίο λέγεται υγεία. Εμένα δεν μου αρέσει σαν πολίτη, σαν ασφαλισμένη, αυτό το οποίο καταγγέλλεται από τη μία στη δική σας τη δήλωση, ότι δεν μπορεί να απολύεται προσωπικό, να μην ανανεώνονται συμβάσεις, να έρχεται να σου λέει ας πάει το προσωπικό καθαριότητας στα ξενοδοχεία, ή δεν μπορώ να διαβάζω με ευκολία ότι εγώ η ασφαλισμένη που μπορεί να έχω 2 ευρώ παραπάνω, θα μπορώ να επιλέξω το απογευματινό ιατρείο, γιατί θα είμαι εθνικός ευεργέτης, γιατί θα πληρώνω το σύστημα υγείας για να πηγαίνω σε ένα απογευματινό χειρουργείο, αλλά θα συνεχίσω να πληρώνω τις εισφορές μου και εκείνος ο οποίος δεν έχει τα 2 ευρώ παραπάνω θα μένει στα πρωινά ιατρία. Είναι διαχωρισμός 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορώ να βλέπω να γίνεται αυτός ο τιμοκατάλογος, όχι να γίνεται, να βγαίνει στον αέρα σιγά σιγά δειλά-δειλά, ότι ξέρετε η συμμετοχή θα είναι στο τόσο της εκατό, η δική σας συμμετοχή κύριε ασφαλισμένε στα απογευματινά ιατρία θα είναι, χειρουργία θα είναι τόσο, κάτι πραγματικά υπέρογκα ποσά, όταν όλα αυτά τα λεφτά βγαίνουν μέσα από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Ακριβώς τα έχει πληρώσει ο κόσμος και δεν πρέπει, είναι ανήθικο να τα ξαναπληρώνει
ακριβώς έχοντας σαν κριτήριο όχι τη βαρύτητα του προβλήματος, αλλά τη βαρύτητα της τσέπης, κυρία Δουργεράκη. Είναι ανήθικο. Δηλαδή, είναι ανήθικο αυτό που είπε και ο Υπουργός Υγείας σε αθηναϊκά κανάλια: όποιος πληρώνει θα χειρουργείται, οι υπόλοιποι στην αναμονή. Αυτό ουσιαστικά αναφέρει όλη αυτή η καλά συζήτηση. Εάν, μισό λεπτό. Εάν τώρα το ξαναπείτε, θα πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι εγώ δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα να πω ότι εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα θα πηγαίνει στα απογευματινά χειρουργεία και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ξελασκάρει λίγο παραπάνω αυτή η λίστα με το χειρουργείο, με τις ατέλειωτες αναμονές των μηνών, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και κάποιος ο οποίος περιμένει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή το παιχνίδι των λέξεων είναι πάρα πολύ ωραίο. Βεβαίως, αλλά επειδή υπάρχει η εμπειρία που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ερακλείου και σε άλλα νοσοκομεία με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, αυτά τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία δεν μειώσανε τη λίστα αναμονής στα πρωινά. Ίσα ίσα έχουμε δύο παράλληλες λειτουργίες σε ένα νοσοκομείο δημόσιο κατά τα άλλα, το πρωί που είναι δημόσιο και από τις 3 ώρα και μετά είναι πλήρως ιδιωτικό. Και αν κάποιος πάει να κλείσει ένα ραντεβού σε πρωινό ραντεβού στο Παγνί, στο Βενιζέλιο, ας μου πει και εμένα πόσες ώρες μπορεί να στέκεται μπροστά στον υπολογιστή, από μάλιστα πότε πρέπει να στέκεται για να κλείσει ένα ραντεβού. Μάλιστα. Αντίστοιχο και σε πιο σοβαρές καταστάσεις θα συμβούν και με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία. Μα σαφέστατα. Γιατί αντί η κυβέρνηση να πληρώνει τους γιατρούς, βάζει τους ασθενείς να ξαναπληρώνουν τη δωρεάν υγεία. Αυτό κάνει. Ακριβώς αυτό κάνει, και επειδή εμείς δεν είμαστε θεατές αυτών των εξελίξεων, δεν θα μείνουμε παθητικοί να περιμένουμε και να μπούμε στη συζήτηση ποιος θα είναι ο δημοκατάλογος ή πώς θα γίνει. Γι' αυτό εξ αρχής έχουμε πει ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι, θα πολεμήσουμε αυτό το μέτρο με όποιο τρόπο μπορούμε, και ταυτόχρονα θα μπούμε μπροστά, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους, στους αγρότες ή τα παιδιά μας, στους φοιτητές, να μην περάσει αυτή η πολιτική της κατηγοριοποίησης των ασθενών, της υγείας, της παιδείας, του εισοδήματος, γενικότερα του κόσμου. Ήδη γίνονται μεγάλες συσκέψεις σε διάφορους νομούς του νησιού μας, στα Χανιά, στην Ιερά Πέτρα, ακριβώς εκφράζονται σε αυτή την αγωνία της συνειδητής πλέον απαξίωση του συστήματος υγείας, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι ήδη οι αγώνες μας έχουν φέρει αποτελέσματα, έχουν φρενάρει τα σχέδια αυτά. Το ότι εδώ και ένα χρόνο το σχέδιο της κυρίας Γκάγκα για τα απογευματινά χειρουργεία ή τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία των γιατρών του ΕΣΥ δεν έχουν περπατήσει. Δεν έχουν περπατήσει γιατί υπάρχουν σοβαρότατες αντιδράσεις και αντιστάσεις. Και από την άλλη, οι υποδομές, κυρία Δουργεράκη, εδώ δεν μπορούν να σηκώσουν την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Και μιλάει για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που σηκώνει εξαιτίας αυτών των πολιτικών όλο το βάρος του ότι είχε απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας. Οι εργαζόμενοι με αυτοθυσία σε βάρος της υγείας και της δικιάς τους και των οικογενειών τους κρατάνε ακόμα όρθιο αυτό το σύστημα υγείας. Όταν όλα τα άλλα νοσοκομεία εξαιτίας της πολιτικής έχουν βαλτώσει, έχουν βουλιάξει, σήμερα αν δείτε τις πληρότητες των κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είναι πολλές πάνω από 100% ή προσεγγίζουν, που σημαίνει ασθενείς που χρειάζεται να είναι σε μια αλφα κλινική βρίσκονται σε μια β' γάμα κλινική σε διαφορετικό χώρο με διαφορετικούς γιατρούς να τους εξετάζουν, με νοσηλευτές που έχουν εξειδικευτεί για άλλα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρος να μπορέσουν να κουμπίσουν και να νοσηλευτούν. Υπήρχε αυτό που είχε αναδείξει, αν θέλετε, ο σταθμός σας. Η γυναίκα που χρειάστηκε μονάδα εντατικής θεραπείας από τον ομό μας πήγε στον Άγιο Νικόλα, και πριν κάποιους μήνες άνθρωπος που χρειαζόταν μονάδα πήγε στην Αθήνα. Και την ίδια ώρα υπάρχουν κλειστά κρεβάτια εξαιτίας της πολιτικής που λέει: εγώ δεν προσλαμβάνω άλλους ανθρώπους, δεν ανοίγω ακόμα και το επικουρικό προσωπικό, γιατί είναι δημοσιονομικός κόστος και ο δημοσιονομικός χώρος δεν μου επιτρέπει, όπως λέγονται από τα κυβερνητικά στελέχη. Και την ίδια ώρα πεθαίνει ο κόσμος ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ανάλγητη πολιτική.
Οπότε και η επίσκεψη ή η κάθοδος εντός Φεβρουαρίου του νέου Υπουργού Υγείας στην Κρήτη δεν έχει να προσδώσει κάτι, δεν θα φέρει κάποια λύση, δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα σε όλα αυτά τα οποία από τη δική σας την πλευρά παλεύετε για να κρατήσετε, κύριε Βρύσαλη. Έτσι, θα είναι απλά μια τυπική επίσκεψη, ήρθε για να έρθει, τίποτα άλλο. Αν θέλει να έρθει για να πάρει τη συνένεση να κλείσει νοσοκομεία, να συγχωνεύσει τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου. Και ποιος θα του δώσει τη συνένεση? Μισό λεπτό. Ποιος θα του δώσει τη συνένεση αυτή? Θα το δώσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων? Είναι ποτέ δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι. Εμείς θα το δώσουμε, ο κόσμος, οι αγώνες μας, όπως έχουμε κάνει και έχουμε δείξει ότι το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και τα άλλα σωματεία μπαίνουν μπροστά στην υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Να το ξέρουν πολύ καλά οι θύνοντες ότι εδώ υπάρχει ένα υγειονομικό κίνημα στο νησί μας, υπάρχει λαός που παλεύει, αντιστέκεται, διεκδικεί και δεν θα αφήσει να κλείσει κανένα νοσοκομείο, καμιά κλινική, ούτε όσα τερτύπια κι αν σκεφτούν, όπως σήμερα τουλάχιστον έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που μιλάνε για συγχωνεύσεις κλείσιμων νοσοκομείων ή αλλαγή του ρόλου τους, όπως θέλουν να λένε, ακριβώς για να κρύψουν την πολιτική αυτή. Να το ξέρουν ότι θα βρουν μπροστά τους μέτωπο αντίστασης όλων των εργαζομένων απέναντι σε αυτή την πολιτική. Ήδη ετοιμάζουμε την απεργία στις 22 του Φλεβάρι, την πανηγειονομική, και τη μεγάλη απεργία στις 28 του Φλεβάρι, που είναι ένας χρόνος μετά από το έγκλημα στα Τέμπη, που στο χώρο της υγείας πολλές φορές οι ίδιες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές τους μας πρόχνουν να το λένε, να μας λένε κάντο και ό,τι βγει. Πολλές φορές σε τέτοια επίπεδα οδηγούν τους ανθρώπους στην υγεία, αλλά εμείς δεν θα γίνουμε σταθμάρχες, όπως πολύ κοινικά επιχειρήθηκε να ρίξουν τις ευθύνες για το έγκλημα αυτό σε έναν άνθρωπο, όταν αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς και της ιδιωτικοποίησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως και της υγείας, θα οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα τον ελληνικό λαό. Ούτως ή άλλως... δεν θα γίνουμε συνένοχοι. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα. Το είπατε αυτό. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι μια μέρα που έχει γενικότερα κινητοποιήσεις. Είναι οι οικοδόμοι οι οποίοι πραγματοποιούν 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις επίσης των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα κατεβάνουν στις Μουρνιές με τα αγροτικά αυτοκίνητα οι αγρότες από τα Χανιά. Από τον Αγροτικό Σύλλογο Αστερουσίων πήραμε την ανακοίνωση ότι επιστρέφουν την Κυριακή. Εκεί 4 το μήνα εδώ στα πεζά, στείνοντας και πάλι ένα μπλόκο, οι αγρότες οι οποίοι κινητοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή υπάρχει μια δυναμική πια η οποία είναι ενάντια σε αυτά τα σχέδια, διότι σχεδιάζονται πολλά για μας χωρίς εμάς. Και βεβαίως δεν είναι η μειοψηφία, όπως επιχειρείται να λέει στους αγώνες που σήμερα γίνονται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Πλέον την υπόθεση της υπεράσπισης της ζωής μας, κυρία Δουγεράκη, πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας μέσα από ενωμένους μαζικούς αγώνες. Κάτι που νομίζουμε ότι αυτή θα είναι η ελπίδα, αυτή είναι η προοπτική και αυτή που μπορεί να βάλει ένα φρένο σε αυτή την πολιτική που τα παίρνει από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας πρέπει να αντιχήσει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς είμαστε με τις ζωές των πολλών και όχι με τα κέρδη των λίγων. Στον χώρο της υγείας είναι πολλά τα λεφτά, κυρία Δουλγεράκη, που τα κοράκια των μεγάλων επενδυτικών ομίλων ήδη έχουν κάνει εισβολή και στο νησί μας. Δεν είναι τυχαίο σαν μανιτάρια που εμφανίζονται μεγάλα διαγωνιστικά κέντρα, γιατί ακριβώς αφήνουν να ρημάξει το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε μετά οι ασθενείς, όπως τους θεωρούν πελάτες, να τα κουμπάνε και μέσα στα νοσοκομεία και πάντως, στα νοσοκομεία. Σε ό,τι έχει να κάνει και με τα απογευματινά χειρουργία, βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση, διαβάζοντας σε όλη την Ελλάδα από τους γιατρούς που εκφράζουν την απεσιοδοξία τους για το μέτρο. Λένε ότι δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Ακόμα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει τις δικές του τις αντιρρήσεις πάνω σε αυτό. Όπως επίσης, από ό,τι έβλεπα, και οι αναισθησιολόγοι λένε ότι εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή την ώρα, πραγματικά δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα, θα επιδεινώσουν τα προβλήματα και βέβαια είναι πολύ ακριβό σπόρ το απογευματινό χειρουργείο.
Κοίτα, υπάρχουν και πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα. Εδώ δεν έχεις κρεβάτια το χειρουργικό χρόνο το πρωί. Πώς θα έχεις το απόγευμα, με τι εργαζόμενους θα μπορούν να καλύψουν το απόγευμα αυτή την εργασία. Δεν έχεις κρεβάτια ιατρικής θεραπείας. Και να σας το πω, αν θέλετε, το πιο ουσιαστικό. Γιατί δεν μπορεί όλη αυτή η λειτουργία η απογευματινή από τις 3 μέχρι τις 11 να γίνει δωρεάν. Γιατί το νοσοκομείο δηλαδή να έχει μόνο πρωινή χειρουργικό χρόνο. Προφανώς και εμείς θέλουμε να είναι και το μεσημέρι. Αλλά χωρίς καμιά πληρωμή του κόσμου. Να αυξήσει τους μισθούς των γιατρών, των νοσηλευτών, των μεταφορέων, των βοηθών θαλάμων, της καθαριότητας. Ακριβώς να προσλάβει και άλλο κόσμο, να προσλάβει και άλλο κόσμο και βέβαια για να μην έχουμε αυτά τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Ξέρετε τώρα που επειδή είναι νέα χρονιά προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποια στοιχεία το πόσες είναι οι κενές μόνιμες θέσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 800 είναι και όχι 500 που έχω πει πολλές φορές. Και αν σας βάλω κάτω τους αριθμούς, 400 μόνο είναι από την νοσηλευτική υπηρεσία που λείπουν από μόνιμο προσωπικό. Από τη διοικητική 165, από την τεχνική υπηρεσία 63, από το μη ιατρικό προσωπικό 106, από τους γιατρούς 60, μόνιμος. Καταλαβαίνει κανένας ότι και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή σε απάντηση σε βουλευτή που λέει ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει τα λιγότερα προβλήματα, δηλαδή το κριτήριο θα είναι ποιος θα έχει τα λιγότερα προβλήματα στον 21ο αιώνα, αλλά πώς θα αναπτυχθούν όλα τα νοσοκομεία ώστε να μην έχουν προβλήματα. Αλίμονο αν ο πύχης μιας κυβέρνησης που δήθεν θέλει να προστατεύσει το δικαίωμα των ασθενών είναι ποιος έχει τα λιγότερα προβλήματα. Νομίζω είπαμε... Καήκαμε κυρία Δουργεράκη, καήκαμε. Νομίζω είπαμε πολλά. Ποια ώρα πάτε στην ΥΠΕ? Η στάση εργασίας είναι σήμερα 1:30, 1:30 έχουμε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της 7ης Γεωργικής Περιφέρειας. Θα έχουμε συνάντηση με τον διοικητή της 7ης Γεωργικής Περιφέρειας για να το επαναφέρουμε όχι μόνο την περιγραφή της κατάστασης που τη γνωρίζει, αλλά θα απαιτήσουμε τα μέτρα που έχει πάρει το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τη λειτουργία, την άμεση αυτών των κλινικών και βεβαίως το άνοιγμα κρεβατιών, αλλαγή των οργανισμών των νοσοκομείων, να μην υπάρχει καμιά απόλυση, να αποτραπούν οι απολύσεις που ετοιμάζονται σε 29 μέρες νοσηλευτών πολύ απαραίτητους εξειδικευμένους στον χώρο της υγείας και βεβαίως να του αναφέρουμε ότι να μην τουλάχιστον σκεφτούν καμιά συγχώνευση, κατάργηση κανένας νοσοκομείου σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, κύριε Βρυσσαλή, εμείς θα τα ξαναπούμε. Είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Βλαγιάκη. Καλή σημερά. Γεια σας.